πάμε ευθύς αμέσως να συνδεθούμε με την Offside και την συνάδελφο Κωνσταντίνα Χατζιανδρέα. Είναι έτοιμη, μας περιμένει για να μας δώσει έτσι τα κυριότερα ρεπορτάζ με τα οποία επικεντρώθηκε σήμερα η ιστοσελίδα της Offside. Κωνσταντίνα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα Χαρούλα, καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Σε ακούμε. Να κάνουμε αρχή με τις βουλευτικές εκλογές, όπου 15 κόμματα και κινήματα και συνολικά 658 υποψήφοι βουλευτές διεκδικούν βουλευτική έδρα. Μάλιστα, κάποια από αυτά τα κόμματα και τα κινήματα ρίχνονται για πρώτη φορά στη μάχη. Με αφορμή τώρα την βουλευτική αναμέτρηση της 30ης Μαΐου, η Offside ανέτρεξε στο παρελθόν και εντόπισε και παρουσιάζει τα 37 κόμματα και κινήματα τα οποία διεκδίκησαν κοινοβουλευτική έδρα. Στις πρώτες βουλευτικές εκλογές του 1960 συμμετείχαν το Πατριωτικό Μέτωπο και το ΑΚΕΛ, το οποίο συνεχίζει να συμμετέχανε λοιπόν σε όλες τις βουλευτικές μέχρι και σήμερα. Στις βουλευτικές του 1970 συμμετείχαν το Δημοκρατικό Εθνικό Κόμμα, η ΕΔΕΚ, η οποία συμμετέχει μέχρι και σήμερα, το Ενιαίο Κόμμα και η Προοδευτική Παράταξη. Το 1976 είχαμε την πρώτη συμμετοχή σε βουλευτικές του Δίκο, αρχικά με την ονομασία ΔΥΠΑ, αλλά και του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ενώ το 1981, πέραν των σημερινών παραδοσιακών κομμάτων που είναι το ΔΣΥ, το ΑΚΕΛ, το ΔΥΚΟ και η ΕΔΕΚ, είχαμε συμμετοχή από το Πατριωτικό Αγωνιστικό Μέτωπο, την Ένωση Κέντρου και την Νέα Δημοκρατική Παράταξη. Τώρα στις βουλευτικές του 1991 κατήχθαν για πρώτη φορά το Ανανεωτικό Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κίνημα και το Πανκυπριακό Κόμμα Προσφύγων, ενώ στις βουλευτικές του 1996 κατήχθε το Κίνημα Ελευθέρων Δημοκρατών, οι Νέοι Ορίζοντες και το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών. Στην εκλογική αναμέτρηση του 2001 συμμετείχαν για πρώτη φορά οι Ενωμένοι Δημοκράτες, καθώς και το Αγωνιστικό Δημοκρατικό Κίνημα. Ενώ το 2006 είχαμε στην πολιτική σκακέρα την εμφάνιση του Ευρωκό και της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, του πολιτικού κινήματος κυνηγών και του ΛΑΣΟΚ. Η πρώτη παρουσία τώρα του ΕΛΑΜΑ σε βουλευτικές ήταν στις πιο πρόσφατες, αν μπορούμε να το πούμε, το 2011, όπως επίσης και του κινήματος Ζυγός Κίνημα Ανεξαρτήτων Πολιτών και της Κυπριακής Προοδευτικής Συνεργασίας. Τώρα το 2016 η Συμμαχία Πολιτών και η Αλληλεγγύη καταφέρουν είσοδο στην Βουλή, στην πρώτη τους εκλογική αναμέτρηση, ενώ κοινοβουλευτική παρουσία για πρώτη φορά διεκδικούν ύπνο λαού, το κοινωνικό κίνημα Σημαία, η Οργάνωση Αγωνιστών Δικαιοσύνης, το κίνημα Όλοι στον Αγώνα και το Κόμμα για τα Ζώα. Τώρα για τις βουλευτικές, σε δύο εβδομάδες που θα έχουμε, για πρώτη φορά στη μάχη ρίχνονται η Δημοκρατική Παράταξη, Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, η Αλλαγή Γενιάς, το κίνημα Αφύπνιση 2020, η Αμόχωσος για την Κύπρο, οι Ενεργοί Πολίτες, κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, αλλά και ο Πατριωτικός Συνασπισμός. Φουλάρουν έτσι οι μηχανές εν ώψη και των βουλευτικών της μεθεπόμενης Κυριακής. Ένα πλήρες ρεπορτάζ που δείχνει έτσι τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, στο πέρασμα έτσι των χρόνων, Κωνσταντίνα μου. Τι αλλάζει, τι έχει... Ποια κόμματα έχουν εμφανιστεί, ποια έχουν φύγει και ποια άλλα ήρθαν τώρα στο προσκήνιο. Ακριβώς. Τώρα να περάσουμε στο δεύτερο μας θέμα, Χαρούλα, στα της πανδημίας. Και να πούμε ότι είναι έτσι έντονη η ανησυχία των ειδικών ανά το παγκόσμιο για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού, οι οποίες επιδεινώνουν τα επιδημιολογικά δεδομένα κάθε χώρας. Κάτι το οποίο παρατηρήθηκε και στην Κύπρο το προηγούμενο διάστημα, όπου το βρετανικό στέλεχος κυριαρχούσε στην κοινότητα. Τα βασικά στέλεχη τώρα που γύρουν έτσι η ανησυχία τη δεδομένη στιγμή είναι το στέλεχος του Ηνωμένου Βασιλείου, το στέλεχος της Νότιας Αφρικής, το στέλεχος της Βραζιλίας αλλά και το Ινδικό στέλεχος. Στην Κύπρο μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί μόνο το Βρετανικό στέλεχος. Το συγκεκριμένο στέλεχος, όπως εξήγησε στην Offside ο επικεφαλής της επιδημιολογικής ομάδας, Δ. Κωνσταντίνος Τσούτης, αποδεδειγμένα μεταδίδεται ευκολότερα και εξίσου μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων και μάλλον ευθύνεται και για τη μεγάλη έξαρση που παρατηρήσαμε στη χώρα μας τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Ωστόσο, να πούμε ότι τη δεδομένη στιγμή μεγαλύτερη ανησυχία υπάρχει για το ενδικό στελεχός, το οποίο σαρώνει τη Βρετανία, παρόλο που μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ο εντοπισμός του τους τελεχούς αυτού σε κανένα δείγμα της κοινότητας. Οι ειδικοί είναι επιφυλακτικοί, αφού όπως μας λέχθηκε
Μπορεί να έχει κυκλοφορήσει ήδη το ειδικό στέλεχος στην Κύπρο, ωστόσο δεν το γνωρίζουμε ακόμη, γιατί περιμένουμε κάποια αποτελέσματα από τον ECDC που στέλνουμε κάποια δείγματα και γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις. Και τώρα όσο ανοίγει και η αγορά και θα έχουμε και τουρίστες, θα είναι και πιο έντονη η ανησυχία. Ακριβώς. Σύμφωνα με τον Dr. Τσούτη, το ειδικό στέλεχος φαίνεται να είναι 50 με 60% πιο μεταδοτικό ακόμη και από το βρετανικό στέλεχος. Τώρα στα των εμβολίων και το κατά πόσο μας προστατεύουν από τις μεταλλάξεις. Όπως δήλωσε και στην Digital Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής από τα διαδοτημένα εμβόλια μας λένε ότι καλύπτουν όλες τις μεταλλάξεις οι οποίες υπάρχουν. Μάλιστα, πρώην ημερώνει και ο CEO της εταιρείας Pfizer, Albert Bourla, δήλωσε πως μέχρι στιγμής το εμβόλιο της εταιρείας είναι αποτελεσματικό σε όλες τις μεταλλάξεις. Οι μελέτες των εμβολίων, να πούμε χαρούλα, ότι τρέχουν. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, καθώς τα εμβόλια είναι και η μόνη μας ελπίδα για επιστροφή στην κανονικότητα. Τώρα το τελευταίο μας θέμα για σήμερα αφορά την πανδημία αλλά και τις βουλευτικές εκλογές παράλληλα. Σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο Εκλογών, οι εκλογές που είναι κρούσματα και που στις 30 Μαΐου θα βρίσκονται σε περιορισμό μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για να εγγραφούν σε προσωρινό ειδικό κατάλογο, εκλογικό κατάλογο, ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην διεύθυνση συνήθους διαμονής τους ή στον χώρο νοσηλείας τους. Με λίγα λόγια, θα σταλούν κάλπες ακόμη και στα νοσοκομεία, από ό,τι καταλαβαίνουμε από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Τώρα, η αίτηση για εγγραφή στον ειδικό αυτό κατάλογο, Χαρούλα, να πούμε ότι γίνεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν από χθες και θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 28 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Οι εκλογές που θα εγγραφούν στον ειδικό εκλογικό κατάλογο θα ψηφίσουν σε ειδικά κινητά εκλογικά κέντρα που θα στελεχωθούν από δύο υπαλλήλους και μέλη της αστυνομίας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών από τον Γενικό Έφορο Εκλογών. Αυτά, Χαρούλα, ήταν μέχρι στιγμής τα σημαντικότερα θέματα τα οποία καταπιάστηκε η offset σήμερα. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Στις 12 έχουμε και μία διάσκεψη τύπου από τον Υπουργό Υγείας για το τι μελιγενέστε με το εμβολιαστικό μας πρόγραμμα. Είμαστε εδώ να καλύψουμε όλες τις εξελίξεις που θα τρέξουν εντός της ημέρας. Κωνσταντίνα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό υπόλοιπο να σε ευχηθούμε και πάμε.